Μια χαρά, μια χαρά. Καλησπέρα, πρώτα απ' όλα. Σας προσκαλέσαμε απόψε και εγώ προσωπικά ήδη ευγνώμων στην αγάπη σας για την ευγενική καλοσύνη σας να έρθετε και να πλημμυρίσετε κυριολεκτικά τον ιερό αυτό θεομητορικό ναό της Παναγίας μας, της πόλεως μας, προκειμένου να συνευχηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές, να ειδώ τα τίμια και αγαπημένα μου πρόσωπά σας, να σας ευχηθώ για το αξάμενο νέο ημερολογιακό έτος 2023, να δεχθώ τις ειδικές σας ευχές και να απέμφουμε πορευόμενοι τον δρόμο μας ο καθένας, έχοντας μέσα στη ψυχή μας βεβαία την πεποίθηση ότι δεν πορευόμεθα μόνοι μας, αλλά έχουμε συνοδικόρο μας και συνέκτημό μας την χάρη του επιφανέλλοντος Θεού. Στη ζωή μας ήρθε και ένας νέος χρόνος. Για όσους φοβούνται, ο χρόνος είναι βραδύς. Για όσους ανυπομονούν, ο χρόνος είναι μακρύς. Για όσους αγαπούν, ο χρόνος είναι ευεργετικός. Και αυτό το τελευταίο καλούμεθα να βιώσουμε από την αρχή του 2023 μέχρι το τέλος. Ο χρόνος αυτός να είναι χρόνος αγαπητικός, να είναι χρόνος ευεργετικός. Απευθύνομαι στους καλούς ιερείς, τους ιερουργούς των ιερών θυσιαστηρίων των ενωριών, τις άλλους μας, τις ευλογημένες. Και τους παρακαλώ πράγματι, αυτός ο χρόνος να είναι χρόνος ευεργετικός, χρόνος κατηχήσεως του λαού μας, χρόνος λειτουργικής πνευματικής αναγεννήσεως, λόγος έργων φιλανθρωπίας και αγάπης, προσέγγισης με την παντική διάκριση και σιωπή των προβλημάτων και των πνευματικών και των καθημερινών των ανθρώπων των ενωριών τους, τις οποίες διαπημένουν. Απευθύνομαι στους άρχοντες του τόπου και τους παρακαλώ ο χρόνος αυτός να είναι και για την άνδρο μας, χρόνος ευεργετικός, χρόνος έργο δηλαδή καλών, που θα ανακουφίσουν έτσι περισσότερο τις ανάγκες του λαού μας, των συνανθρώπων μας, και θα δώσουν έτσι περισσότερο το στίγμα μιας καλύτερης ποιοτικής ζωής σε έναν μικρό τόπο, όπως είναι η Άμβρος, με τον πολιτισμό της, την ιστορία της, τη δόξα της, που της αξίζει πράγματι να έχει το καλύτερο. Απευθύνομαι επλεσόρου σε εσάς, αγαπητοί αδελφοί, και σας παρακαλώ πράγματι ο χρόνος να είναι ευεργετικός και να είναι χρόνος αγάπης για τις οικογένειές σας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας. Αυτές τις λίγες και ταπεινές σκέψεις, ιερότατοι και αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, συμπρεσβύτεροι και συγγερουργοί, κύρια βουλευτή στον Κυκλάδο, κύρια δήμαρχε, κύρια αντιδήμαρχε, κυρίες αντιδήμαρχοι, κυρία γραμματέα της πολιτικής προστασίας, ενδοξότατε κύριε Λιμενάρχη, καλοί μας χειροψάλτες, καλοί μας επίτροποι, συνδιαπονητές στο έργο των ενωριών της Άνδρου, θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος των ιερέων και πρώτης τον Αρχιερατικό Επίτροπο, πατέρα Τιμόνο, για ό,τι συνεισφέρει από το έργο που με είχε αναπτυχθεί. Αγαπητοί μου αδελφοί, ανδριώτες, προσφυλέστατοι, πολύ προσφυλέστατοι και ανδριώτισες, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας καλό νέο έτος, ευλογημένο, ειρηνικό για την Άνδρο μας, για το Αιγαίο, για την πατρίδα μας, καρποφόρο και καρποβληθές, και η Άνδρος μας να είναι πάντοτε ψηλά και να μεγαλύνεται όπως της αξίζει και να τιμάμε και τις κρίμες των πατέρων μας όπως μας την παρέδωσαν. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα.